Μαζί, φίλες και φίλοι, θα πάμε και θα δούμε την πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών με χρηματοδοτήσεις για δράσεις στην Ελλάδα. Φύγαμε. Αυτό είναι το θέμα που έχει κάνει η Κασιανή Νικολοπούλου. Αγορά είναι το πόρταλ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και περιέχει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις μας που απευθύνονται προς το εξωτερικό. Είτε εξάγουν, είτε έχουν συνεργασίες, είτε είναι διεθνοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις. Το Αγορά περιέχει περίπου 1.300 καινούργιες πληροφορίες κάθε εβδομάδα, πληροφορίες κάθε λογής για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχει επιχειρηματικούς οδηγούς, έχει τις διεθνείς εκθέσεις που γίνονται ή τις τοπικές εκθέσεις, πληροφορίες για διαγωνισμούς και προμήθειες. Έχει το θεσμικό πλαίσιο, το διμερές μεταξύ Ελλάδας και των χωρών αυτών, τις εκδηλώσεις που γίνονται, έρευνες αγοράς πάρα πολλές, πάνω από 500 για τις επιμέρους χώρες. Το Αγορά έχει επίσης πάρα πολλή πληροφορία που συνδέεται με την επιχειρηματική συνεργασία, προϊόντα που άνθρωποι ζητούν να εξάγουν στην Ελλάδα και ζητούν συνεργασίες, επιχειρήσεις ξένες και το αντίστροφο. Το Αγορά ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο στην ουσία, στην καινούργια του φάση. Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτό με ένα προσωποποιημένο ηλεκτρονικό newsletter που διαλέγει μόνος του προϊόντα, αγορές και συχνότητα και μπορεί να του έρχεται κάθε μέρα αυτόματα αυτά που ακριβώς ο ίδιος θέλει στο email του και είναι όλο στα ελληνικά. Και αυτό το κάναμε επίτηδες γιατί είναι ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και δεν θέλουμε κανένας άλλος που δεν ξέρει ελληνικά να έχει πρόσβαση σε όλη αυτή την πλούσια πληροφορία. Η Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων παρέχει μια ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση σχετικά με την διεθνή αναπτυξιακή αγορά, με τις προκηρύξεις και τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τα επενδυτικά προγράμματα των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών. Μέσα από την πύλη, οι επιχειρήσεις και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να εντοπίσουν μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, ενός έξυπνου εργαλείου, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, προκηρύξεις σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παράλληλα, υπάρχουν μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε αυτές τις αγορές. Μπορούν να εντοπίσουν νέα ειδήσεις καθώς και μελέτες για αυτές τις αγορές. Υπάρχουν οδηγοί οποίοι αποδικοποιούν τις διαδικασίες συμμετοχής σε τέτοιες διαδικασίες. Υπάρχει ένα newsletter το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όποιον ενδιαφέρεται για να εντοπίσει τέτοιες ευκαιρίες και λειτουργεί παράλληλα με ένα γραφείο υποστήριξης διεθνών προγραμμάτων, μια νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που έχει σαν στόχο να παρέχει, να κατατοπίσει τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να σχηματίσουν συνεργασίες στο διεθνές περιβάλλον για να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα.